Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, την Τετάρτη που μας πέρασε, συνάδελφος 53 ετών άφησε την τελευταία του πνοή από ανακοπή καρδιά στο εργοστάσιο της Λάρινας. Χθες το βράδυ, συνάδελφος 35 ετών σκοτώθηκε στην ώρα εργασίας. Το έγκλημα συνεχίζεται για τους κυβερνώντες και τους διοικούντες. Κύριος παράγοντας για αυτούς τους θανάτους είναι η κουλτούρα μας, όπως μας λένε. Για μας οι θάνατοι είναι έγκλημα και προέρχονται από την πολιτική τους. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής όλων των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, του Συνδικάτου Μετάλλου Νομού Φθιώτιδας και όλων των σωματείων της ΛΑΡΚΟ, σας απευθύνουμε θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό. Σήμερα εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, έχοντας τη συμπαράσταση χιλιάδων εργαζομένων από όλη τη χώρα, σηκώνουμε το ανάστημά μας. Κοιτάζουμε κατάματα την κυβέρνηση και τα συμφέροντα που υποστηρίζει και με μια φωνή απαιτούμε να πάρουν τα χέρια τους από τη ΛΑΡΚΟ. Ο ορυκτός πλούτος ανήκει στο λαό μας. Απαιτούμε εδώ και τώρα να δώσουν, όπως τις τράπεζες, όπως τους εφοπλιστές και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, κρατική χρηματοδότηση για να διασφαλιστεί η μέχρι σήμερα καθητοποιημένη επεξεργασία νικελαιούχων μεταλλευμάτων. Να διασφαλιστεί η ενιαία λειτουργία μεταλλείων εργοστασίου και ο παραγωγικός χαρακτήρας της ΛΑΡΚΟ. Απαιτούμε κρατική χρηματοδότηση και με ευθύνη, έλεγχο και σχεδιασμό από το κράτος τον εξυγχρονισμό της ΛΑΡΚΟ, την παραπέρα ανάπτυξή της σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει, κατασκευή μονάδας ανοξείδωτου του χάλιβα για να αναπτυχθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας γύρω από αυτό, με γνώμονα τις ανάγκες της βιομηχανίας μας και των εργαζομένων της. Απαιτούμε κρατική χρηματοδότηση για να διασφαλιστεί η συνέχεια της λειτουργίας της, των θέσεων εργασίας, για ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας στην εργασία και την υγιεινή, την κατάργηση του σκλαβοπάζαρου των εργολαβιών, την διασφάλιση των κεκτημένων μέσα από την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Η ΛΑΡΚΟ εκμεταλλεύεται τον ορυκτό πλούτο που ανήκει στο λαό μας. Η ΛΑΡΚΟ είναι φτιαγμένη με το αίμα και τον υδρότα των εργαζομένων. Μετράμε πάνω από 80 νεκρούς στις βάρδιες, εκατοντάδες θανάτους από επαγγελματικές ασθένειες και άλλους εκατοντάδες ακαπετεμένους. Δεν τη χαρίζουμε, δεν την πουλάμε, δεν τους αφήνουμε να την ιδιωτικοποιήσουν παραπέρα. Αυτό το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης, η σημερινή έμπρακτη παρουσία σας, είναι το όπλο μας για να συνεχίσουμε. Είναι αυτό που αν χθες είχαμε την υποχρέωση να παλέψουμε για τις ζωές μας, σήμερα μας οδηγεί να μην έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε πίσω από αυτόν το δίκαιο και τίμιο αγώνα. Το συνδικάτο μας και τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ, με τη στήριξή σας, βάλαμε στόχο να ανοίξουμε σε όλη την ελληνική επικράτεια το έγκλημα που προωθείται, έγκλημα διαχρονικό με τη σφραγίδα όλων των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγκλημα σε βάρος των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και όλου του ελληνικού λαού. Τα καταφέραμε! Με την αλληλεγγύη που εξέφρασαν εκατοντάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και συνδικάτα, αναχαιτήσαμε στην κυριολεξία τη βρώμικη προπαγάνδα σε βάρος των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Σήμερα γνωρίζετε όλοι εσείς και είμαστε σίγουροι ότι θα το μεταδώσετε σε πιο πλατιά τμήματα των εργαζομένων της χώρας μας, ότι η ΛΑΡΚΟ δεν είναι ζημιογόνα, ότι οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ ανήκουν στο πιο εκμεταλλευόμενο στρώμα της εργατικής τάξης, ότι πληρώνουν με τη ζωή τους το μεροκάματο. Η ΛΑΡΚΟ από συγκεκριμένες συνειδητές επιλογές όλων των κυβερνήσεων φαίνεται υπερχρεωμένη. Της έριξαν το πρόστιμο των κρατικών ενισχύσεων, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει πάρει δεκάρα τσακιστή. Την εγκατάλειψαν, την απαξίωσαν για να μπορούν σήμερα να μας λένε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την εκαθάριση και την εκποίηση. Αναδείξαμε τις ανεξάρτητες δυνατότητες που έχουν οι εργαζόμενοι όταν συσπηρώνονται γύρω από τα σωματεία και βάζουν μπροστά το δίκιο τους, τις δικές τους ανάγκες. Τους έχει πιάσει πονοκέφαλος, γνωρίζουν πολύ καλά πως αν αυτός ο τρόπος αγώνα εξαπλωθεί, τότε δεν θα είναι εύκολο να περνάνε την αντιλαϊκή πολιτική τους.
Δεν τους φοβόμαστε. Μας τρομοκρατούν γιατί είναι τρομοκρατημένοι από τη σημερινή μεγαλειώδη συγκέντρωση. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, κλείνω με αυτά. Μεταφέρετε σε όλη την εργατική τάξη, σε κάθε γειτονιά της Αθήνας, της χώρας μας, αυτή την εμπειρία που βγαίνει από αυτόν τον αγώνα. Ο καθένας μόνος του είμαστε ένα κάστρο αντίστασης. Όλοι μαζί είμαστε στρατός αντεπίθεσης. Όποιος χώρος δουλειάς, όποιος δίκαιος αγώνας από εδώ και πέρα σαλπίζει κάλεσμα αλληλεγγύης, οι εργαζόμενοι στη Λάρκο τη δίνουν από σήμερα εκ των προτέρων. Το ένας για όλους και όλοι για ένας σήμερα αποτυπώθηκε. Από εδώ και πέρα θα το έχουμε και θα το έχετε στο καθημερινό αγώνα. Κάτω τα χέρια από τη Λάρκο. Η Λάρκο ανήκει στους εργάτες. Συνεχίζουμε. Θα νικήσουμε. Ο εργάτης δεν είδα. Αγωνίζεται νικά.